Σφίγγει ο ουκρανικός κλειός στη Χερσόνα. Η Μόσχα συνεχίζει τη μαζική απομάκρυνση αμάχων και την οχύρωση της περιοχής, παρότι αναφέρει πως απόθυσε νέες προσπάθειες των Ουκρανών να προελάσουν. Україна ламає так звану другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Το Κίεβο πιέζει και στο Ντόνετσκ. Οι Ρώσοι όμως φυροκοπούν τις θέσεις των Ουκρανών. Μόνο χθες το βομβάρδισαν 15 φορές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 και τραυματίζοντας 3. Η Μόσχα φτάνει μέχρι τον ΟΗΕ, επιμένοντας ότι το Κίεβο θα χρησιμοποιήσει βρώμικη βόμβα και η Δύση κάνει λόγο για νέα βρώμικα παιχνίδια του Βλάντιμιρ Πούτιν. We have seen in the past that the Russians have on occasion blamed others for things that that they were planning to do. Что всё это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом объявить режим, обвинить режим Зеленского, это несерьезный разговор. Επιθεωρητές στέλνει στην Ουκρανία για αυτοψία ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Consideramos una enorme irresponsabilidad por parte de Rusia cualquier tipo de amenaza en este sentido. Το πρωί παγιδευμένο αυτοκίνητο εξεράγει στη Μελιτόπολη έξω από τηλεοπτικό σταθμό. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίζονται. Ο πόλεμος εισέρχεται στον ένατο μήνα. Το Κρεμλίνο στέλνει τώρα μήνυμα στη Δύση ότι όχι μόνο δεν κινδυνεύει να ξεμείνει από πυρομαχικά, αλλά ενισχύει την παραγωγή όπλων με τον αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ να επιβλέπει την πρόοδο. Στο Κίεβο και την απεσταλμένη μας Έλλη Κασόλη έχουν προκαλέσει εντύπωση, Έλλη, εκτιμήσεις που γίνονται εκεί ότι η Χερσόνα μπορεί να έχει πέσει και τον επόμενο ένα ή δύο μήνες. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου εκτιμά πως η Ουκρανία θα καταφέρει να απελευθερώσει τη Χερσόνα μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι το τέλος του 2022. Βέβαια, οι μάχες γύρω από την πόλη συνεχίζονται. Μόνο σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χτύπησαν 13 θέσεις στρατηγικής σημασίας για τους Ρώσους, καταστρέφοντας αποθήκες πυρομαχικών αλλά και άρματα μάχης. Και από την άλλη, η Ρωσία ανοίγει πύρη σε προάστιο της Χερσόνας, πυροβολεί λοιπόν ένα αυτοκίνητο και με αυτόν τον τρόπο σκοτώνει δύο αμάχους. Στα ανατολικά τώρα και στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, εκεί οι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν πυρομαχικά φωσφόρου. Μάλιστα, λένε ότι με αυτά τα πυρομαχικά επιτέθηκαν σε ταξιαρχία του Ντνίπρο και μιλάμε για πυρομαχικά φωσφόρου, τα οποία βέβαια απαγορεύονται και από τα διεθνή έγγραφα. Εδώ στο Κίεβο σήμερα είχαμε μία εθνιδιαστική επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συζήτησαν για την πιθανότητα νέας συνεργασίας, για το πώς η Γερμανία μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία σε ό,τι αφορά κυρίως το ενεργειακό. Και λίγο μετά ανακοινώθηκε ότι η Γερμανία θα δώσει ως βοήθεια στην Ουκρανία 20 εκατομμύρια ευρώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη, για το ρεπορτάζ.